Έξι χρόνια συμπληρωθήκαν ήδη από το μοιραίο απόγευμα της 14ης Μαου του 2013 όταν ο Ολλανδός Ανηματέρ κατακρεούργησε με μανία 12χρονο αγοράκι από τη Ρωσία σε ξενοδοχείο της Χερσονήσου μετά από κλοπή. Άννα, η οικογένεια του παιδιού παρακολούθησε τους προηγούμενους μήνες την είδηση ότι ο 26χρονος σήμερα ανηματέρ κυκλοφορεί πλέον ελεύθερος. Το 2015 ο νεαρός Ολλανδός, που κρίθηκε με μειωμένο καταλογισμό από το δικαστήριο, καταδικάστηκε σε κάθυρξη 10 ετών και 4 μηνών. Η αποτρόπε η πράξη του είχε αποκαλυφθεί όταν ανάστατη η μητέρα του μικρού Νικήτα πήγε στο αστυνομικό τμήμα Χερσονήσου καταγγέλλοντα ότι το παιδάκι εξαφανίστηκε από το ξενοδοχείο στο οποίο παραθέριζε η οικογένειά του λίγη ώρα αφού του είχαν διαπιστώσει την κλοπή ενό κινητού και ενό υπολογιστή. Αστυνομικοί του τμήματο Χερσονήσου που έσπευσαν αμέσω στην περιοχή εγκλώβησαν και συνέλαβαν τον ανηματέρ αφού αντιλήφθηκαν ότι κινήθηκε ύποπτα κρύβοντα του θάμνου μια τσάντα με τα οι ώρε που είχαν μεσολαβήσει μέχρι την αναγγελία τη εξαφάνιση έδωσαν δραματικό τόνο στην προσπάθεια των αστυνομικών να εντοπίσουν το παιδάκι. Άνδρε του τμήματο Χερσονήσου που σάρωναν την περιοχή βρήκαν έντρομοι το άτυχο αγοράκι, πνιγμένο στο αίμα και πεταμένο σε ένα ρέμα λίγα μέτρα μακριά από το ξενοδοχείο, δίνοντα μάχη με το χρόνο για να το μεταφέρουν ζωντανό στο νοσοκομείο. Στην επιφάνεια του σώματο φέρει 20 μαχαιριέ. Δύο μαχαιριέ που έχει στο αριστερό πύχη, για το δικαστικά αυτό είναι ενδεικτικό α, τραυμάτων Άμυνα όπω λέμε. Τα λόγια του ιατροδικαστή είχαν σοκάρει την κοινή γνώμη σε ολόκληρο τον κόσμο, καθώ η είδηση για τη σοκαριστική επίθεση πήρε διεθνεί διαστάσει. Όπω κατάφερε να εξηγήσει ο μικρό νικήτα, κυνήγησε τον ανιματέρ, ζητώντα να του δώσει πίσω το κινητό και τον υπολογιστή του. Ο δράστη τον παρέσυρε σε διπλανό οικόπεδο, όπου τον χτύπησε με μανία με ένα μαχαίρι. Το άτυχο αγοράκι προσποιήθηκε το νεκρό και ο ανιματέρ το έσυρε από τα πόδια για να το πετάξει στο ρέμα όπου το βρήκαν οι αστυνομικοί του τμήματο Χερσονήσου λίγο πριν ξεψυχήσει. Ως από την αποφυλάκηση του 26χρονου Ολλανδού, εντύπωση προκαλεί και το γεγονό ότι έξι χρόνια μετά, παρά το γεγονό ότι η τοπική ηγεσία τη Ελλάδα είχε αναγνωρίσει τη σημασία και τον υψηλό συμβολισμό τη προσπάθεια των αστυνομικών για τη διάσωση του μικρού Νικήτα και πέτυχαν την άμεση εξυχνίαση τη υπόθεση, η ηγεσία τη Ελλάδα και η πολιτεία ξέχασαν στη συνέχεια όσα προβλέπονται σε ανάλογε περιπτώσει για την ηθική ανταμοιβή των αστυνομικών. Είναι υποχρέωση τη ηγεσία φυσική πολιτική να τα παρέχει αυτά στου αστυνομικού σαν, σαν ελάχιστη ανταμοιβή των κόπων και, του, και των θυσιών που κάνουν ώστε να προχωρήσουν σε κάποια σύλληψη ή να ξεχνιάσουν κάποιο έγκλημα. Ε, Δυστυχώ δεν γίνεται πάντα. Αυτό όμω δεν σημαίνει ότι εμεί δεν θα κάνουμε τη δουλειά μα, δεν θα προσπαθούμε για το καλύτερο. Παρά τις αντίξωε συνθήκες που όλοι ξέρουμε ότι βιώνουμε και οικονομικά και εξοπλιστικά. το άτυχο αγοράκι είχε νοσηλευτεί για μεγάλο διάστημα στο πέδο Αγλαία Κυριακού, ενώ μεταφέρθηκε σε κέντρο αποκατάσταση στη Γερμανία σε μια προσπάθεια να ξαναπερπατήσει. Μία από τι μαχαιριέ που είχε δεχτεί στη σπονδυλική στήλη καθήλωσαν το μικρό Νικήτα σε αναπηρικό αμαξίδιο.